Μπαίνουμε σε ένα διαφορετικό κλίμα, πάμε σε μία ακόμα ζωντανή σύνδεση. Βρίσκεται η Εύη Σπανού. Πού βρίσκεται? Σε παραλία, βέβαια. Κρήτη σήμερα χωρίς παραλία και ζωντανή σύνδεση, βέβαια το έχουμε πει, δεν βγαίνει από εδώ μέχρι το τέλος της σεζόν. Εύη, βρίσκεσαι σε παραλία, αν δεν κάνω λάθος, κάτω από το Παγκρίτιο, εκεί στην περιοχή της Αμουδάρας, καθώς έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εθελοντική δράση που έχει ως στόχο να καθαριστεί ένα κόσμημα εκεί στο παραλιακό μέτωπο της Αμουδάρας, μια πολύ όμορφη θάλασσα, παραλία. Πολύ σωστά. Έχουμε έρθει λοιπόν εδώ στην παραλία κάτω από το Παγκρίτιο με ένα σκοπό. Με θελοντές από την ομάδα Save Your Hood, με σκοπό να καθαρίσουμε την παραλία, αλλά να δείξουμε και τρόπους στους απλούς πολίτες που θα βγουν μια βόλτα έξω για το πώς μπορούν με ασφάλεια να καθαρίσουν το χώρο στον οποίο βρίσκονται. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως και για τη δράση της ομάδας και για αυτά που θα κάνουμε σήμερα, γιατί όπως βλέπεις έχουμε εξοπλιστεί με σακούλες, με γάντια και με ειδικές τσουγκράνες, δαγκάνες για να πιάνουμε τα απορρίμματα και να μην λερώσουμε τα χέρια μας. Θα μας πει και ο Τίμος Λουτριώτης που είναι συντονιστής της ομάδας, αλλά και η Ευγενία Κουσάρη που είναι μέλος και συμμετέχει και εκείνη στις δράσεις. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και από εμάς. Είμαστε εδώ πέρα, όπως βλέπετε, στην παραλία της Αμουδάρας. Εθελοντικά όπως πάντα, για να καθαρίσουμε μια περιοχή που θεωρώ συχνάζει πολύς κόσμος, πολλά μικρά παιδάκια. Ο ακλιωτικός κόσμος κάνει τη βόλτα του εδώ τα απογεύματα και θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό μέρος που μπορούμε να δράσουμε. Τίμο, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να περπατήσουμε εδώ στη θάλασσα και να μας πεις λεπτομέρειες και για το τι κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή με την τζουγκράνα στην παραδίδω, για να μας δείξεις και με λεπτομέρειες και πώς μπορεί ένας απλός πολίτης βγαίνοντας έξω να καθαρίσει την παραλία με ασφάλεια και με τα παιδιά του, για παράδειγμα. Οι οικογένειες συνήθως που κάνουν τις βόλτες εδώ πέρα μπορούν να έχουν μια σακούλα, ένα ζευγάρι γάντια και να καθαρίσουν το μέρος που συχνάζουν ή που κάνουν βόλτα. Θεωρώ ότι με τόσο... έχουμε κάνει αρκετές δράσεις, βέβαια. Έχουμε κάνει πάνω από 15 δράσεις. Αυτή η ομάδα ιδρύθηκε ουσιαστικά στην περίοδο της καραντίνας και νομίζω ότι έχει βρει ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα. Από πολλές χιλιάδες κόσμου. Κάθε πόλη λοιπόν έχει κατά κάποιο τρόπο και την εθελοντική της ομάδα Save Your Hood που έχουν στόχο να κάνουν λίγο πιο καθαρό αυτή τη γειτονιά και αυτό τον πλανήτη σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος. Ακριβώς αυτό είναι και το νόημα και το όνομα της ομάδας. Ο καθένας στη γειτονιά του να προσπαθεί να την καθαρίσει και να αναδείξει μέσω από αυτήν την ομάδα και τα προβλήματα της πόλης, έτσι. Ευγενία, είμαστε κάποια ώρα εδώ στην παραλία αυτή και κάνοντας, έχουμε προσπαθήσει και εμείς να καθαρίσουμε με κάποιο τρόπο όσο μπορούμε. Τι είναι αυτά που βλέπουμε και πετάει ο κόσμος και τι είναι αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι δεν μπορεί για κανένα λόγο να το απορροφήσει κατά κάποιο τρόπο το περιβάλλον. Από τα σκουπίδια που βλέπουμε ότι υπάρχουν και πετάει ο κόσμος. Ο μεγαλύτερος όγκος σκουπιδιών είναι πλαστικά. Αυτά θέλουμε και εμείς να περισυλλέξουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Να ενώσουμε τους πολίτες, αυτός είναι και ο στόχος μας. Να ενισχύσουμε την κοινωνική και περιβαλλοντολογική συναισθησία των πολιτών. Το βλέπουμε βέβαια να συμβαίνει, θα προσπαθήσουμε κι άλλο. Τα πλαστικά μας, είπατε πριν, ότι κάνουν δεκάδες χρόνια, δεκαετίες, συγγνώμη, για να τα απορροφήσει το περιβάλλον. Το γυαλί νομίζω ότι κάνει πολλά, πολλά περισσότερα χρόνια. Εσείς έχετε ως στόχο να μαζεύετε τα πλαστικά, τα οποία βλέπω και εγώ με σαν προσωπική ματιά ότι είναι πάρα πολλά στις παραλίες, αλλά έχουμε δει ρούχα, είδαμε χαλί, είδαμε πολλά πλαστικά κουτάκια και καπάκια μπουκαλιών. Είναι κάτι το οποίο εσείς συναντάτε πολύ συχνά. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχετε βρει σε μια παραλία και το έχετε μαζέψει? Το πιο περίεργο πράγμα νομίζω ότι είναι μια λεκάνη πορσελάνη. Σε παραλία λεκάνη. Εδώ, σε αυτό το σημείο. Έχουμε έρθει τώρα με τις σακούλες. Δεν ξέρω, Νίκο, αν βλέπεις και την, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που κάνουμε, βέβαια, τον τρόπο με τον οποίο μαζεύουμε. Αν κάποιος δεν έχει μαζί του αυτή την δαγκάνα, την οποία μας έχουν πει τα παιδιά ότι την προμηθεύονται από καταστήματα παντός είδος, φοράνε γάντια όπως φοράμε και εμείς αυτή τη στιγμή και με υπομονή πλησιάζουν τον χώρο και μαζεύουν, για παράδειγμα, σκουπίδια τα οποία θα βρουν κάτω. Και βεβαίως έχουν μια σακούλα
και τα πετάνε μέσα, έτσι ώστε να πάνε μετά σε έναν άλλο κάδο και να τα πετάξουν με τη σειρά τους. Για ρώτησε τα παιδιά, έχουν ξεκινήσει αυτές τις εθελοντικές δράσεις καθαρισμού εδώ και κάποιες εβδομάδες. Είναι η επίσημη πρώτη σήμερα, θα κορυφωθούν το επόμενο διάστημα. Για να μας πούν λίγο. Έχουμε ξεκινήσει τις δράσεις εδώ και περίπου 15 εβδομάδες. Κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει και μια δράση, την οποία οργανώνουμε μεταξύ μας και ψηφίζουμε το σημείο που έχει περισσότερο ανάγκη για καθαρισμό. Από εκεί και έπειτα κορυφώνονται οι δράσεις στις 5 Ιουνίου, ημέρα περιβάλλοντος. Εκεί πέρα έχουμε οργανώσει μια δράση στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Σίγουρα θα υπάρχει και κάποια δεντροφύτευση σε κάποιο σημείο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Τιμό, ερώτηση. Όταν τελειώνει μία δράση εθελοντισμού και καθαρισμού σε μία παραλία, νιώθεις ανακουφισμένος, νιώθεις γεμάτος ή νιώθεις προβληματισμένος για όλα αυτά που είδες και όλα αυτά που μάζεψες? Σίγουρα τα συναισθήματα αλληλοσυγκρούονται. Απ' τη μία νιώθω ικανοποιημένος που συμβάλλω και εγώ έστω όσο μπορώ στην καθαριότητα της πόλης. Από εκεί και έπειτα όμως η απογοήτευση είναι τεράστια. Ο όγκος του πλαστικού και των σκουπιδιών που βρίσκουμε είναι και αυτός τεράστιος. Μας απογοητεύει, αλλά μας κάνει και πιο δυνατούς στο να προσπαθήσουμε παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ένα παράδειγμα θα σας πω μόνο, ότι η οικογένεια που περνούσε κάποια στιγμή από δίπλα μας είπε στο μικρό της παιδί ότι και εμείς άμα βρούμε κάτι στην πορεία μας κατά τη διάρκεια της βόλτας θα το μαζέψουμε. Βέβαια, γιατί όλα ξεκινούν, Τίμο, είναι θέμα παιδείας και νοοτροπίας και ειδικά σχηματισμού της προσωπικότητας ενός μικρού παιδιού από νεαρές ηλικίες. Είσαι αισιόδοξος για την νέα γενιά, είσαι αισιόδοξος για την νοοτροπία συνομιλίκων σου? Κοιτάξτε να δείτε, έχει να κάνει καθαρά με θέμα χαρακτήρα και παιδείας, έτσι. Αισιόδοξος είμαι όσο μπορώ, αλλά νομίζω ότι αν προσπαθήσουμε να προβάλλουμε περισσότερο αυτό το έργο, νομίζω ότι θα βρούμε και μεγαλύτερη ανταπόκριση. Μάλιστα, δεν ξέρω, η Ευγενία με ακούει? Βέβαια, το μήνυμά της όλους τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, που από αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ξεκινήσει να επισκεπτόμαστε παραλίες. Ποιο είναι? Δεν είναι δύσκολο να έχουμε μία σακούλα, μικρή σακούλα, δίπλα μας και να πετάξουμε αυτά τα αντικείμενα που δεν μας είναι χρήσιμα. Δεν συμφωνείς? Έτσι ακριβώς. Θέλουμε να πούμε στον κόσμο να στείλει ένα μήνυμα SMS 6 για καλό σκοπό. Θα νιώσει τεράστια ευεξία και επίσης είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που συμμετέχουν μικρά παιδιά, τα οποία δεν έρχονται για παιχνίδι, έχουν ακριβώς συναισθησία του τι κάνουν και αυτό μας γεμίζει περηφάνεια. Τέτοια παιδιά θέλουμε να μεγαλώσουμε. Ευγενία, μας είπες ένα μήνυμα 6, SMS 6. Για καλό σκοπό, ναι. Από αύριο δεν χρειάζεται ούτε αυτό. Οπότε, τέρμα οι δικαιολογίες. Να σας ευχαριστήσω. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Βέβαια, έχουμε και άρση, λέω, των περιορισμών και άρση του SMS και μπαίνει ένα τέλος, οπότε δεν χωρούν δικαιολογίες. Μπορούμε να βγούμε, να βοηθήσουμε, να σας βοηθήσουμε ελεύθερα και να στείλουμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, με αυτή την ξεχωριστή εικόνα που προκύπτουν πολύ δυνατά μηνύματα, μηνύματα εθελοντισμού, βγαίνει μπροστά η νέα γενιά, υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν και καθαρίζουν, μακάρι να μειωθούν και να εξαλειφθεί βέβαια και αυτό το φαινόμενο ασυνείδητων που βγαίνουν βέβαια και ό,τι έχουν στην τσάντα τους και ό,τι καταναλούν τα πετούν στις παραλίες. Χρειάζονται χρόνια, δεκαετίες, προκειμένου, όπως μας είπε και η Εύη Σπανού, να απορροφηθούν αυτά τα αντικείμενα.